χίλια άνθρωποι. Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, λίγες ημέρες πρωτού αναχωρήσει για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο πλαίσιο διπλωματικών επαφών, μίλησε στην ΕΡΤ 1 και την εκπομπή 7 για το ενεργειακό ζήτημα που έχει προκύψει ύστερα από τον πόλεμο που μένεται στην Ουκρανία, τονίζοντας τη σπουδαιότητα που έχει πλέον η Αλεξανδρούπολη με τη θέση που κατέχει στο γεωπολιτικό χάρτη. Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ 1, τόνισε ότι το στοίχημα στην Αλεξανδρούπολη έχει κερδιθεί. Επίσης είπε ότι η Αλεξανδρούπολη δεν υπήρχε στο γεωπολιτικό χάρτη, μπήκε το 2009 και από τότε αναπτύσσεται με τρομερούς ρυθμούς. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για το ρόλο της Αλεξανδρούπολης σαν ενεργειακό κόμβο, καθώς η Ευρώπη θα μπορεί πλέον να προμηθεύεται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τόσο από τη Ρεβιθούσα όσο και από την Αλεξανδρούπολη. Όλα αυτά σε βάθος χρόνου, τόνισε ο Υπουργός, αφού τέτοια έργα δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν μέσα σε μία ημέρα. Η Ευρώπη περίπου προμηθεύεται από τη Ρωσία το 40%. Είναι εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό. Εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό. Εμείς στην Ελλάδα είχαμε κάνει κάποιες επιλογές οι οποίες αποδεικνύονται σωστές. Πρώτον, τη στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βεβαίως σε βάθος χρόνου, δεν γίνεται σε μία μέρα. Δεύτερον, τις διάφορες εγκαταστάσεις επαναριοποίησης του φυσικού αερίου, αυτό που λέγεται FSNRU, και στη Ρεβιθούσα υπάρχει και στην Αλεξανδρούπολη θα λειτουργήσει. Που σημαίνει δυνατότητες υποδοχής εισαγωγών φυσικού αερίου από χώρες όπως η Αλγερία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες πέρα από τη θάλασσα. Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι η Αλεξανδρούπολη δεν ήταν γνωστή στο γεωπολιτικό χάρτη, με αυτό να αλλάζει το 2009. Με τη γεωγραφική θέση της Ελλάδας και έχοντας κάνει αυτές τις επιλογές, αναφέρει χαρακτηριστικά η Ελλάδα έχει να παίξει έναν αυξημένο ρόλο. Αυτά δίνουν μια ευρύτερη δυνατότητα σε όλη την Ευρώπη. Αντί να έχει ρωσική ενέργεια, να μπορεί να παίρνει ενέργεια μέσω της Ελλάδος. Και αυτό αναδεικνύει την Ελλάδα σαν ενεργειακό κόμβο. Ακριβώς. Ναι. Το μεγάλο στοίχημα της Αλεξανδρούπολης για μας, που αποτελέσει και κομμάτι της πρώτης συμφωνίας που υπέγραψαμε με τις ΗΠΑ, έχει κερδιθεί. Η Αλεξανδρούπολη δεν ήταν γνωστή στο γεωπολιτικό χάρτη, δεν υπήρχε στο γεωπολιτικό χάρτη. Η Αλεξανδρούπολη μπήκε στο γεωπολιτικό χάρτη το 2009 και οριμάζει με τρομερή ταχύτητα. Η Ελλάδα λοιπόν έχει να κερδίσει. Δεν σημαίνει αυτό ότι χαιρόμαστε που βρισκόμαστε εδώ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, η Ελλάδα έχοντας αυτή τη γεωγραφική θέση και έχοντας κάνει αυτές τις επιλογές, έχει να παίξει έναν αυξημένο ρόλο. Και μου επιτρέψετε να βάλω και άλλη μια διάσταση που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή. Η Ελληνοαιγυπτιακή Συμφωνία. Ναι. Η Ελληνοαιγυπτιακή Συμφωνία για τις θαλάσσιες ζώνες εξασφαλίζει τη δυνατότητα σύνδεσης με καλώδιο, με αγωγό ανάμεσα στην Αφρική και στην Ευρώπη. Είναι τεράστια ιστορική κατάκτηση. Για τη χώρα είναι θέμα που έχει μια τεράστια σημασία και ακριβώς γι' αυτό και η χώρα και συνύψε αυτή τη συμφωνία και είναι απολύτως έτοιμη και διατεθειμένη να την πειρασπιστεί. Σχετικά με τις ελληνορωσικές σχέσεις και τη θέση στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα, ο Νίκος Δένδιας εξέφρασε την ελπίδα ότι οι διπλωματικές σχέσεις με τη Ρωσία θα αποκατασταθούν όταν η Ρωσία επανέλθει στη διεθνή νομιμότητα. Πράγματι, οι σχέσεις μας με τη Ρωσία είναι ιστορικές. Και εγώ διατηρώ την ελπίδα ότι θα επανέλθουν κάποια στιγμή. Όταν, πότε. Όταν η Ρωσία επανέλθει στη διεθνή νομιμότητα. Βεβαίως, γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής, όταν εγώ ξεκίνησα να είμαι Υπουργός Εξωτερικών, δεν ήταν σε κάποιο σπουδαίο σημείο η σχέση μας με τη Ρωσία και εργάστηκα συνειδητά και πολύ για να τις βελτιώσω. Και λυπάμαι ειλικρινά πάρα πολύ, πάρα πολύ για το σημείο που βρίσκονται σήμερα. Αλλά δεν είναι ελληνική ευθύνη αυτό. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία πορεύεται επί τη βάση αρχών και αξιών. Και δεν μπορεί παρά να βοηθάει όλες τις χώρες οι οποίες συνυπογράφουν και μάχονται για αυτές τις αρχές. Εάν αυτό εξ ανάγκης την φέρνει να αντιδιαστέλλεται με άλλες πρακτικές, δεν μπορεί αυτό να θεωρηθεί η ελληνική υπευθυνότητα. Κλείνοντας σχετικά με το θέμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και την προοπτική του ευρωπαϊκού στρατού, ανέφερε. Είναι γνωστό ότι η Ευρώπη προχωράει μέσα από κρίσεις. Θέλω να σας πω ότι εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανος και πολύ πιστός στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Όχι γιατί είναι τέλειο, όχι δεν έχει πάρα πολλά προβλήματα, αλλά κατά την άποψή μου είναι ίσως το πιο υπερήφανο επίτευγμα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ένας κοινός χώρος ειρήνης, ασφάλειας και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι πρωτοφανές στην ιστορία της ανθρωπότητας. Παρά τα πολλά του σφάλματα και τα πολλά του προβλήματα. Αυτός ο χώρος, ο οποίος έχει διάρκεια ζωής λίγων δεκαετιών, για να ολοκληρωθεί, θα πρέπει να περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
Λέω πάντα ότι είναι κάτι σαν τις μονοθεϊστικές θρησκείες με την εξαίρεση του Ισλάμ. Χρειάζονται 300 χρόνια. Ως θριαλίδα ο πόλεμος. Η κρίση αυτή όμως, η κρίση αυτή δημιουργεί συνθήκες βίαιης ορίμανσης. Mm. Όπως η κρίση της πανδημίας δημιούργησε βίαιη ορίμανση στο οικονομικό κομμάτι και υπήρξε αποδοχή του ευρωομολόγου, που αν το έλεγε κανείς πριν από 3-4 χρόνια θεωρείται ανάθεμα από ορισμένες χώρες, έτσι και η κρίση αυτή δημιουργεί την ανάγκη δημιουργίας αμυντικού βραχίωνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο.